ως πληρεξούσιος δικηγόρος των δύο τραυματιστέντων σοβαρά, ύστερα από την δολοφονική επίθεση που δέχθηκαν από τη γνωστή Εύη Βατίδου που έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θέλω να σας δηλώσω πως θα παραστώ ως υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον του κυρίου ανακριτή μαζί με τον αξιότιμο κύριο συνάδελφό μου τον κύριο Ξύρο Γιάννη, δικηγόρο Καλαμάτας, για να δηλώσουμε πως είχε δόλο η κατηγορουμένη για να τελέσει αυτό το αδίκημα. Ήταν μια απόπειρα δολοφονίας εναντίον τους, καθώς για ασήμαντη διαφωνία και διαφορά προέβη σε αυτή τη στην πράξη. Δεν νοείται ένας άνθρωπος να υπερβαίνει τα εσκαμμένα, να κάνει αντιποίηση αρχής, να κυνηγά στους δρόμους της Λιφάδας μία μηχανή, να την εμβολίζει και να προκαλεί βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη εναντίον των δύο επιβενόντων. Δέχτηκαν δολοφονική επίθεση από τη γνωστή Εύη Βατίδου, η οποία είχε πρόθεση, δόλο, τον οποίο εκφέρουμε στα νομικά και γι' αυτό πολύ εύστοχο ο κύριος Αγγελέας άσκησε ποινική δίωξη βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Βέβαια, εμείς θεωρούμε ότι υπήρξε απόπειρα δολοφονίας για αυτούς τους ανθρώπους, με ασήμαντη αφορμή ότι έσπασε ο καθρέφτης του αυτοκινήτου που επέβαινε από τον οδηγό της μηχανής. Αυτό δεν μπορεί να δικαιολογήσει καθόλου την άμεση πράξη της, την αμέσως μετά πράξη της, η οποία είναι η δολοφονική επίθεση εναντίον τους. Το ανθρωποκυνηγητό στην περιοχή της Λιφάδας, επάνω από την κεντρική λεωφορώ Γούναρη που οδηγεί μέχρι το βουνό, και έπειτα τον εμβολισμό της μηχανής με αποτέλεσμα τα βαρύτατα κατάγματα των δύο επιβενόντων. Η υποστήριξη της κατηγορίας λοιπόν είναι αναφέρετο δικαίωμά της, αλλά και όσα ακούγονται από πλευράς της αντιδίκου, της κατηγορουμένης, είναι τελείως, μα τελείως ανυπόστατα. Η περίπτωση λοιπόν είναι αυτή που περιγράφεται από τις εντολές μας, ότι πέρασε με κόκκινο σηματοδότη, έγινε παρατήρηση από τον οδηγό της μηχανής και έπειτα ακολούθησε το κυνηγητό για να τους εντοπίσει και να τους βρει, με το αποτέλεσμα που όλοι είδαμε, να τους προκαλέσει τεράστια προβλήματα, κατάγματα και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Και εκεί λοιπόν θα ακουστεί όλη η αλήθεια με αποδείξεις, με μηνύματα, με βίντεο που αποδεικνύουν ότι οι εντολείς μας είχαν δίκιο και ότι το άδικο ήταν 100% στην πλευρά της κατηγορουμένης.